Health Rainbow Black Sabbath 2. Ένας άνθρωπος, ένα τεράστιο κομμάτι της ιστορίας του rock και του metal από μόνος του. Είναι τεράστια τιμή να συμμετέχει σε ένα τέτοιο live που είναι και για φιλανθρωπικό σκοπό. Το πιο σημαντικό από αυτό το event είναι ότι βοηθήθηκαν αυτά τα παιδιά. Ο κόσμος πέρασε πάρα πολύ καλά, γούσταρε. Γνώρισα ταλέντα που δεν ήξερα ότι υπήρχαν σε αυτή τη μουσική σκηνή. Και εύχομαι αυτά τα παιδιά που διοργάνωσαν αυτό το event να το κάνουν κάθε χρόνο και θα έχουν όλη την αμέστη υποστήριξη μας forever. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, μεγάλη μου τιμή που βρέθηκα σε αυτή τη γιορτή με τόσους σπουδαίους καλλιτέχνες και όταν δεν είναι υπό την σκέπη ενός τέτοιου σοβαρού γεγονότος όπως για τα παιδιά SOS, είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί. Είχα την τιμή να είμαι και να πω το Born of the Sun από το Lock Up the Wolves και αισθάνθηκα πάρα πολύ ωραία που συμμετείχα και θα είναι για μένα μια ανάμνηση που δεν την ξεχάσω ποτέ για το μέλλον. Η αντιμετώπιση των Rock and Roll Children πάνω σε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα όπως είναι τα παιδιά ήταν παραπάνω από δυναμική. Και σε ευχαριστώ από καρδιάς που μου δώσαν την ευκαιρία να παίξω μαζί τους. Το δύο το γνώρισα μέσα από το Sacred Heart. Όσο αφορά την προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά με τους Rock and Roll Children, πραγματικά ήταν εξαιρετική. Είμαι πάρα πολύ περήφανος που συμμετείχα σε αυτό το event, ειλικρινά. Ήταν μια φανταστική εμπειρία με τα παιδιά, εντάξει το συζητάω, τρελή φάση, μεγαλώνω την οικογένεια του metal παντού. Δύο είναι ίσως ένας από τους 5 μεγαλύτερους τραγουδιστές που άκουσα ποτέ. Θυμάμαι την εμπειρία όταν είχε πάρει ένας φίλος το Dream Evil και είχαμε πάει κλασικά τότε που τρέχαμε να παίρνω τους δίσκους από τα δισκάρικα. Και τον είχαμε βάλει τον ακούγαμε ολόκληρο και λέγαμε δεν είναι δυνατόν, τι δισκάρα είναι αυτή, που δεν θεωρείται κιόλας από τα φοβερά του δύο, αλλά ήταν για μας, έχει μείνει στην ψυχή μας για πάντα. Μεγάλη μορφή, μεγάλος τραγουδιστής. Πιστεύω ότι τέτοιες κινήσεις ενώνουν την ελληνική rock σκηνή. Είπα το Dream Evil, ενώ έχω τραγουδίσει στο παρελθόν πολλά κομμάτια του δύο, δεν μου έτυχε κάποια από τα είδη που είχα πει. Μου έτυχε το Dream Evil που το αγάπησα στην πορεία. Και μπορώ να πω ότι είναι και αυτό ένα από τα αγαπημένα μου πλέον. Τον Dio τον γνώρισα από τη γέννησή μου, διότι οι γονείς μου ήταν rock metal, οπότε τα τραγούδια του ήταν κάτι σαν ανούρισμα για μένα. Το κομμάτι που διάλεξα να πω ήταν το Temple of the King, διότι ήταν από τα πιο smooth του Dio. Ήξερα ότι ήταν στα νερά μου, στις δυνατότητές μου φωνητικά και ήθελα να δώσω μια ευαίσθητη νότα στο όλο event. Ήταν μεγάλη τιμή να συμμετάσχω σε αυτό το event για να τιμήσουμε ένα μεγάλο τραγουδιστή. Είχα τη χαρά και την τιμή να τραγουδήσω το Kill the King που ήταν ένα κομμάτι με απαιτήσεις, δεν με είχα φανταστεί ποτέ να το τραγουδάω. Προσπάθησα να το προσαρμόσω στα δικά μου μέτρα. Ήταν ιδιαίτερη στιγμή για μένα διότι ο άντρας μου είναι ο βασίστας του συγκροτήματος. Εγώ είμαι φρέσκια μανούλα. Ο σκοπός ήταν καθαρά φιλανθρωπικός και για τα παιδάκια και νιώθω πολύ περήφανη για όλο αυτό. Ευχαριστούμε τα παιδιά. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα στους ενήλικες, βασικά, ότι για τα παιδιά οφείλουμε να κάνουμε τα πάντα και όχι ό,τι μπορούμε, γιατί είναι πολύ λίγο το ό,τι μπορούμε. Τα προηγούμενα χρόνια παρακολουθούσα το Rock in Rio. Φέτος ήταν ιδιαίτερη τιμή για μένα να συμμετάσχω με τα παιδιά, με τους Rock in Rio Children. Η όλη διαδικασία αφορά τον Ronnie James Dio ως tribute και παράλληλα αυτό που ήταν, φιλάνθρωπος. Φιλανθρωπία, παύλα μουσική. Είναι τόση καλή μουσική που είναι γύρω σου και σε κάνουν να χαίρεσαι την ελληνική σκηνή. Και κυρίως είναι αυτοί οι 5 τύποι που εμπνεύστηκαν το All Story. Πράγμα το οποίο προϋποθέτει η ποιότητα αρκετή, νομίζω, για να χαίρεται το rock και το metal στην Ελλάδα γενικότερα και όλοι όσοι το στηρίζουν με οποιοδήποτε τρόπο. Ronnie James Dio. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πραγματικά μέσα στις καρδιές όλων μας και θα παραμείνει. Και εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ επηρεασμένος από αυτόν. Παρόλο που τραγουδάω σε μια πάντα η οποία ασχολείται με πιο ακραίο ήχο, αλλά ο Ronnie James Dio μπορεί και ενώνει αυτό το φάσμα στο χώρο του metal όπως το κάνει εκείνη τη βραδιά. Το 2013 για πρώτη φορά έτυχε να παρακολουθήσω τη φιλανθρωπική εκδήλωση για τον Ronnie James Dio και έτυχε να βρεθώ μπροστά σε ένα metal κοινό της Ελλάδας το οποίο εγώ προσωπικά για πρώτη φορά το βλέπα τόσο ενωμένο και τόσο συγκεκριμένα τοποθετημένο ως προς ένα καλό σκοπό που κάθε φορά και κάθε χρονιά αλλάζει. Φέτος ένιωσα εγώ την ανάγκη λοιπόν, καθώς πέρσι ζήλεψα όλους αυτούς που ήταν πάνω στο stage και ζούσαν
την εμπειρία του να παίζει τη μουσική του Dio, γιατί δεν είχα την τύχη ποτέ να το κάνω αυτό το πράγμα. Και όλο το πράγμα είναι μια οικογένεια στην οποία νιώθω ότι ανήκω από εδώ και πέρα και θα προσφέρω από εδώ και πέρα ό,τι μπορώ με όλες μου τις δυνάμεις. Μια νύχτα στην πόλη ιδιαίτερη, μοναδική, μαγευτική σχεδόν. Για το Ronnie James Dio νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω εγώ κάτι, έχουν υποθεί τόσα πολλά που ένα σχόλιο παραπάνω δεν θα προσθέτει τίποτα. Μία από τις μοναδικές φωνές του 20ου αιώνα. Σε ό,τι αφορά το πώς αισθάνθηκα εκείνο το βράδυ, χαίρομαι που μοιράστηκα τη σκηνή με όλους και με αυτούς που ήταν στο κύτταρο πάνω στη σκηνή και με αυτούς που ήταν κάτω από τη σκηνή και κυρίως γιατί στα 52 μου και μετά από 30 χρόνια σε αυτό το χώρο γυράσκω αείδη διδασκόμενος. Ευχαριστώ. Ήταν μια πρόκληση για μένα το να βάλω ακραία φωνητικά, ακραία metal φωνητικά μέσα σε ένα τραγούδι ενός τόσο μελωδικού ανθρώπου. Βέβαια, πιστεύω ακράδαντα ότι τέτοιες προσωπικότητες αφήνουν κληρονομιά όχι μόνο στο metal, αλλά σε όλη τη μουσική. Θα ήθελα να σταθώ λίγο στο ότι αυτό το event αποτελεί μια ευκαιρία για συσπήρωση της ελληνικής σκηνής, τόσο των οπαδών που βλέπεις ανθρώπους κάθε ηλικίας να βρίσκονται εκεί, ακούν τα αγαπημένα τους κομμάτια, αλλά και των συγκροτημάτων και των μελών της σκηνής και μουσικών, τραγουδιστών. Γινόμαστε όλοι μια παρέα. Θα έλεγα ότι γινόμαστε όλοι ένα συγκρότημα. Εύχομαι να συνεχίσουν να το κάνουν, να βρίσκουν καινούργιες ιδέες, καινούργιους μουσικούς, να το πάνε παραπέρα και τι να πω, long live rock and roll. Η πρώτη μου επαφή με τους Rock and Roll Children είναι όταν πηγαίνω παρακολουθούσα την πρώτη του συναυλία στη Θεσσαλονίκη το 2012. Από πραγματικά έφυγα μαγεμένος και εγώ και οι φίλοι μου και όλοι όσοι παρευρέθηκαν, φαντάζομαι. Βίωσα κάτι το οποίο δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια. Είναι κάτι το μαγικό. Αυτοί οι πέντε άνθρωποι οι οποίοι κάνουν αυτό που κάνουν με τόση αγάπη και τόσο σεβασμό απέναντι όχι μόνο στη μουσική του Ronnie James Dio αλλά και στο πρόσωπό του. Σαν να πρόκειται για κάποιο δικό τους άνθρωπο, ένα συγγενή ο οποίος έχει φύγει, δεν είναι πια μαζί μας, αλλά προσπαθούν να κρατήσουν τη μνήμη του ζωντανή. Η δική μου σχέση με τον Ronnie James Dio και τη μουσική του δεν είναι τόσο έντονη όσο των υπολείπων, καθώς κινούμε σε άλλα μουσικά λιμέρια. Παρ' όλα αυτά, αυτή η εμπειρία για μένα ήταν πραγματικά εμπειρία ζωής, γιατί μου δόθηκε η δυνατότητα να κάνω κάτι τελείως διαφορετικό. Σίγουρα μ' άρεσε, σίγουρα το ευχαριστήθηκα και αυτό που με έκανε περισσότερη εντύπωση ήταν η τόση ομοψυχία τόσο πολλών ανθρώπων. Όταν πήγα να συλληπιθώ τη Wendy, αυτό που μου είπε ήταν «Keep his music alive in Greece», κατά τη μουσική του ζωντανή στην Ελλάδα. Ακριβώς ένα χρόνο μετά, τον Μάιο του 2011, βρίσκομαι στην Αθήνα για να παρακολουθήσω ανυποψίαστος μια συναυλία κάποιων Rock and Roll Children. Παρακολουθώ τη συναυλία, παθαίνω μεγάλη πλάκα και μετά τη συναυλία μιλώ με τα παιδιά, μιλώ με την πάντα και τα παιδιά ουσιαστικά μου ανοίγουν τις αγκάλες και με δέχονται και εμένα μέσα στην σχετικά μικρή τότε σε σχέση με το πώς είναι τώρα η οικογένεια των Rock and Roll Children. Η δικιά μου εμπειρία σε όλο αυτό είναι να νιώθω σε όλο αυτό την αγωνία, την κούραση και την προσπάθεια της μπάντας ώστε να στήσει όλο αυτό το event. Νιώθω κάθε φορά την αγωνία και την προσπάθεια των καλεσμένων τραγουδιστών και μουσικών, γιατί το να παίξεις ή να τραγουδήσεις μια τόσο τεράστια φωνή σαν του Ronnie James Dio δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι όλο μια μαγεία που νομίζω ότι την περνάει ο Ronnie James Dio ακόμα μετά από τόσα χρόνια σε όλους μας. Εγώ πιστεύω απλά ότι τα λόγια είναι φτώχεια για αυτό που μακάρι να είμαστε καλά. Αυτό το λέω μια ζωή, ξέρω, να είμαστε καλά και του χρόνου να ξανακάνουμε αυτό το εγχείρημα και να γίνει και τέταρτη και πέμπτη και έκτη και δέκατη και εικοστή φορά, ξέρω. Όσο αντέχουμε βασικά. Όσο αντέχουμε. Και σίγουρα αυτό το event δεν είναι ένα κοινό live, δεν είναι δηλαδή ένα live σαν όλα τα άλλα. Είναι μια προσπάθεια που κάνουμε εμείς ως Rock and Roll Children για να τιμήσουμε αυτόν τον άνθρωπο, να παίξουμε τα τραγούδια που έχει τραγουδήσει όσο καλύτερα μπορούμε και παράλληλα να βοηθήσουμε κάποια παιδάκια που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Προφανώς η ανταπόκριση είναι μεγάλη γιατί καλούμε κόσμο να βοηθήσει σε αυτό το εγχείρημα και τόσο η ποιοτική όσο και η ποσοτική ανταπόκριση είναι τεράστια. Οπότε όσο γίνεται αυτό, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε.
το θέατρο Rock in Rio ολοκληρώθηκε και... Και εμείς ανάδρομοι. Η εμπειρία είναι συγκλονιστική, γιατί φέτος είναι μεγαλύτερο από ποτέ ήτανε. Πάνω από 700 άτομα γεμίσανε το κύτταρο. Τα συναισθήματα είναι φοβερά, δεν ξέρουμε βέβαια ποιο θα είναι το επόμενο βήμα, γιατί ακόμα μέσα μας υπάρχει αυτός ο παλμός, όπως και σε όλους τους συμμετέχοντες, έδωσαν το καλύτερο αυτό τους. Όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα που παρέλεσαν επί σκηνής, που τιμούν την σκηνή και στο εξωτερικό κάποιοι από αυτούς, αλλά και πολύ καλοί τραγουδιστές, τραγουδίστριες και μουσικοί Έλληνες. Η συγκίνηση και για το σκοπό, όπως λίγο τον ιερό, αλλά και για τα τραγούδια, για τις εκτελέσεις και για όλη την ατμόσφαιρα της βραδιάς, είναι κάτι που προσπαθώ να το περιγράψεις, μάλλον λες πολλά, χωρίς να καταφέρνεις. Το ερώτημα πότε θα ξαναγίνει το επόμενο, εντάξει, είναι ένα φυσιολογικό ερώτημα, γιατί ήταν ένα βράδυ που περάσαμε όλοι καλά. Άρα λοιπόν, όσο και αν λέγαμε με τα παιδιά πριν ότι θα το ξανακάνουμε του χρόνου, έχει νόημα, δεν έχει νόημα. Τελικά έχει νόημα. Έχει νόημα γιατί είναι ένα event που δεν ξέρω αν ενώνει ή αν φέρνει κοντά τους ανθρώπους, τέλος πάντων. Φέρνει κοντά τους ανθρώπους κατά τις μουσικές αυτού του μεγάλου καλλιτέχνη, του μεγάλου ανθρώπου. Και εύχομαι να είμαστε καλά και δυνατοί να μπορούμε και με όσο μεγαλύτερη διάθεση και όσο μεγαλύτερη, τέλος πάντων, συνέπεια, να το κάνουμε όλο και καλύτερο. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη αν για κάποιο λόγο ξεχάσαμε κάποιους ανθρώπους που βοηθήσαν εκείνο το βράδυ. Υπήρξε πάρα πολλοί κόσμος που είχε να κάνει με κάμερες, με φωτογραφίες, με τη διοργάνωση, με το crew, οι τραγουδιστές, με το live streaming. Γιατί για πρώτη φορά είχαμε live streaming φέτος, για όσους δεν το ξέρουν. Και είχαμε τη χαρά και άνθρωποι που γνωρίζανε τον Ρόνι από την Αμερική, από τη Γερμανία, από τη Φιλανδία να δουν αυτό το event. Είναι ένα live, το γράψαμε, το έχουμε πει, δεν είναι talent show, δεν έχουν σημασία τα λάθη, δεν έχουν σημασία τα φάλτσα, δεν έχουν σημασία αν τραγουδάνε άνθρωποι αναγνωρίσιμοι ή μη αναγνωρίσιμοι, άνθρωποι με δισκογραφία ή όχι. Ή αν τραγουδάνε πιστά Ρόνι Τζέιμς 2 ή όχι. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται. Να τραγουδάνε πιστά Ρόνι Τζέιμς 2, ακόμα και ο Γιάννης που τα έχει κάνει δικά του τα τραγούδια, και ο ίδιος το λέει και το ξέρει. Αυτό δεν γίνεται. Άρα λοιπόν είναι κάτι που μπορεί να μην γίνεται, αλλά που γίνεται κιόλας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο Ρόνι ουσιαστικά είναι δύο πράγματα στο δικό του μυαλό. Είναι τα ανεπανάληπτα έργα του, είναι επίσης και η ταπεινότητα του χαρακτήρα του. Και τα δύο αυτά τον έχουν κατατάξει στο δικό του μυαλό ως έναν από τους μεγαλύτερους δασκάλους αυτής της μουσικής. Στο Rock in Dio, αυτό που κάνουν οι Rock and Roll Children και οι πάρα πολλοί φίλοι τους πάνω και κάτω από τη σκηνή, είναι να γιορτάζουν με ένα βαθιά συναισθηματικό και ανθρώπινο τρόπο τη μνήμη του Ρόνι. Αυτή λοιπόν τη μεγάλη γιορτή, σκεφτήκαμε ότι θα ήταν πολύ όμορφο το Metal Hammer να τη μοιραστεί με χιλιάδες αναγνώστες του. Να βάλουμε αυτή τη γιορτή στα σπίτια όλων των ανθρώπων που μας παρακολουθούν. Magic Ρόνι. Σήμερα, χθες, για πάντα.